Σαφείς απαντήσεις για το τι συνέβη στη μοιραία αμαξοστοιχεία που σκόρπισε το θάνατο στα Τέμπη, δίνει η έκθεση Κοκοτσάκη, σημείωσε ο Χρήστος Κωνσταντινίδης. Η τελευταία επικαιροποιημένη έκθεση της ομάδας του κυρίου Κοκοτσάκη είναι τόσο στοιχειοθετημένη που δεν αμφισβητείται πουδενή, διότι προσυπογράφεται από 3 κορυφαίους ανθρώπους. Καταδεικνύει 30 συμπεράσματα που θα βοηθήσουν την ανάκριση, να βγάλει σαφή συμπεράσματα και να δει πώς θα αναβαθμίσει το κατηγορητήριο σε ενδεχόμενο δόλο και σε πρόσωπα που εμπλέκονται, όπως και στις εταιρείες που εμπλέκονται στο δυστύχημα και στο έγκλημα στα Τέμπη. Όπως τόνισε, πρόκειται για μια πλήρως στοιχειοθετημένη έκθεση που προσυπογράφεται από κορυφαίους στον τομέα, ρίχνοντας φως στην υπόθεση των Τεμπών. Αυτοί όλοι που μηνύουμε, κύριε ανακριτά, είναι αναλώσιμοι. Σε 3 μήνες κανένας δεν θα είναι στη θέση του. Αναντικατάστατοι, ξέρετε ποιοι είναι, κύριε ανακριτά, γνωρίζουμε, θα σας το πω κι εγώ. Είναι αυτοί που δολοφονήθηκαν στα Τέμπη, αυτοί που δολοφονήθηκαν στο Μάτι. Αυτοί που είναι στις εντατικές και βλέπουν και δεν ξέρουν αν θα σηκωθούν, και αυτοί που είναι μέρα μεσημέρι και βλέπουν εφιάλτες στη σύγκρουση των τρένων και δεν πρόκειται να συνέλθουν ποτέ. Από το Ηράκλειο, ο ίδιος επεσήμανε ότι αναμένονται οι εκθέσεις από το εγκληματολογικό, αλλά και το τελικό πόρισμα της έκθεσης από τον χημικό-μηχανικό, που έχει οριστεί για να μπορέσει η εισαγγελία να προχωρήσει σε διώξεις. Κυριότερο απ' όλα περιμένει από τον χημικό-μηχανικό που έχει ορίσει το τελικό πόρισμα της εκθέσεως, να δούμε σύμφωνα με όλες τις τεχνικές πραγματογνωμοσύνες που υπάρχουν στην δικογραφία, να βγάλει το πόρισμα ως οφείλει ο χημικός μηχανικός, πράγμα που θα είναι αρκετά δύσκολο, διότι με τα καινούργια στοιχεία που έχει στη δικογραφία που υπάρχουν, θα πρέπει να στοιχειοθετούν, να πιστοποιηθούν και να βεβαιωθούν για να μπορέσει η ανάκριση να πάρει τις αντίστοιχες αποφάσεις για να ασκηθούν οι διώξεις από την εισαγγελία. Με συνθήμα του «Δεν ξεχνώ 57 ψυχές ζητούν δικαίωση», ο Χρήστος Κωνσταντινίδης, συγγενής θύματος του τραγικού δυστυχήματος της 28 Φεβρουαρίου 2023, ανέφερε ότι τα Τέμπη είναι υπόθεση όλων. Γεγονός που φάνηκε από τις 1.500.000 υπογραφές των πολιτών, οι οποίες σύντομα θα κατατεθούν στο Προεδρείο της Βουλής, με στόχο την ισονομία απέναντι στους νόμους.